Σοκάρουν οι περιγραφές των δύο 18χρονων για το τι συνέβη το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στα Νεροκούρου Χανίων, όταν δέχτηκαν πυροβολισμούς από τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Οι δύο νεαροί που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στα πόδια ευχαριστούν το Θεό και την τύχη τους που γλίτωσαν την ίδια τους τη ζωή. Καθημερινά μαζεύονται και συζητούν τα προβλήματά τους. Καθημερινά περνούν την ώρα τους στη στάση, συζητώντας με άλλους της παρέας και δεν περίμεναν με τίποτα να συμβεί κάτι τέτοιο την περασμένη Δευτέρα. Εγώ πήγαινα στη Χανιά και με ένα φίλο μου και με παίρνει τα παιδιά από τον Νεροκούρο και μου λένε: Έλα να κάτσουμε πάνω να φάμε κάτι σουβλάκι για να τα πούμε και αυτά. Και μόλις φτάνω, ήταν εκεί πέρα ήδη το αμάξι το άλλο και κάνανε χειρόφωνα μπροστά τους, σχολιές, γκαζιές και όλα αυτά. Και τους βάλανε τις φωνές οι μεγάλοι από την παρέα μας και έφυγε το αμάξι. Δεν δώσαμε σημασία, εμείς κάτσαμε εκεί πέρα, τα λέγαμε, τρώγαμε σουβλάκια. Και μετά από κάνα 7-8 λεπτά, βλέπουν πάλι το αμάξι να τρέχει και να ανεβαίνει την ανηφόρα. Και το πήραν χαμπάρι τα παιδιά και άρχισαν και τρέχανε γιατί λέει να μας πατήσουν πάλι. Και κατεβαίναν την κατηφόρα και εγώ δεν το είχα πάρει πολύ χαμπάρι. Λέω και καλά, τι θα γίνει. Και τρέχω κι εγώ στο τέλος μετά. Και έτσι όπως τρέχω, έβγαλε όλα την καραμπίνα και μας έδειξε. Αν δεν υπήρχε σταθμευμένο αυτοκίνητο από την παρέα σας μπροστά, τι πιθανό να συνέβαινε? Άμα δεν ήταν το αυτοκίνητο, πιστεύω θα είχαμε χτυπήσει πολύ πιο πολύ και άλλα άτομα. Σίγουρα. Τα παιδιά αυτά που ήρθαν, γιατί είναι νέα παιδιά και αυτά που σας πυροβόλησαν, τα γνωρίζατε, σου ξέρατε? Όχι, εγώ δεν τους έχω ξαναδεί. Για πες μου, πώς έζησες εσύ το περιστατικό? Σίγουρα σε σόκαρε, έτσι? Ναι, εγώ άρχισα να καταλάβω ότι είχα φάει τις σφαίρες. Δηλαδή, εμείς είχαμε μαζευτεί εκεί πέρα και καθόμαστε, είχαμε παραγγείλει σουβλάκι και τρώγαμε. Και την πρώτη φορά έρχεται ένα αμάξι και τα ακούγαμε και ανέβαινε πολύ γρήγορα πάνω από την φορά. Και ήρθε μπροστά μας, έπαιζε κολλιές, τράβηκε χειρόφωνα και τέτοια, του βάλαμε χέρι και έφυγε μετά. Το χάραμε και έφυγε μετά. Μετά το ξανακούσαμε μετά από 10 λεπτά περίπου εκεί και ξανανέβαινε και λέμε αυτός μας πατήσει. Λέει. Και κάναμε, πήγαμε να κρυφτούμε και εμείς ήμασταν προς το τέλος και αν δεν ήταν τα μάξι κιόλας θα μας είχε χτυπήσει σοβαρά. Ούτε εσύ υποθέτω γνώριζες τα παιδιά που πυροβόλησαν, έτσι? Όχι, όχι. Δεν τους ήξερα, δεν τους γνώριζα. Τη δική τους αγωνία περνούν οι γονείς τους, οι οποίοι δεν περίμεναν πως έτσι ξαφνικά ίσως κοβόταν το νήμα της ζωής στα παιδιά τους. Αν για καλή τους τύχη, δεν βρισκόταν σταθμευμένο μπροστά στη στάση ένα αυτοκίνητο που δέχθηκε και τα περισσότερα από τα σκάγια στον πίσω προφυλακτήρα του. Τα παιδιά έχουν κάποιους χώρους εκεί στη γειτονιά που μαζεύονται τα απογευματάκια, κουβεντιάζουν, κάνουν τα καλαμπούρια τους, περνάνε καλά. Δεν, ούτε φασαρίες δημιουργούν και ούτε έχουμε ακούσει και παράπονα από γείτονες που είναι κοντά, μένουν ας πούμε δίπλα στις πλατείες. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα φτάναμε στο σημείο το προχθεσινό. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, ούτε επιστημονικής φαντασίας δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Εσείς τα άτομα αυτά τα γνωρίζατε? Το παιδί σας είχε πει κάτι, αν ενδεχομένως τους γνώριζε, αν είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα? Όχι. Προσωπικά δεν γνωρίζω τα άτομα. Και το παιδί μου δεν τα γνώριζε τα άτομα, γιατί εντάξει, δεν είναι δηλαδή του αυτοκινήτου, του τέτοιου, δεν. Και από ό,τι έμαθα, ας πούμε, δεν είναι άτομα της γειτονιάς αυτά, οπότε δεν τα γνώριζα καθόλου τα παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Και τα δύο παιδιά λαμβάνουν αντιβίωση λόγω του ότι οι γιατροί φοβούνται πιθανή λίμωξη. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πολύ καλή, αν και είναι σαφώς σοκαρισμένα από τα όσα έζησαν. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, υπολογίζεται ότι θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι γιατροί μας καθησυχάσαν από την πρώτη στιγμή. Απλά αυτό που φοβόνται, επειδή έχουν πάρει κάποια σκάγια στα πόδια τα παιδιά, φοβόνται για μη τυχόν λίμωξη. Και γι' αυτό θα μείνουν τα παιδιά μέσα περίπου μία εβδομάδα και θα παίρνουν ενδοφλέβια αντιβίωση. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουν την αγωγή στο σπίτι. Τα παιδιά βέβαια πονάνε, λογικό είναι, έχουν χτυπηθεί στα πόδια, δεν μπορούν να περπατήσουν κανονικά, περπατάνε με βοήθεια, αλλά είναι αισιόδοξοι γιατροί ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Όσο για τους τρεις συλληφθέντες, ήδη έχει ασκηθεί από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.